ότι η έλλειψη εργατών γης δεν αποτελεί πρόβλημα που έσκασε από τη μια μέρα στην άλλη και πως έχει αμιγώς πολιτικά χαρακτηριστικά, είπε από το Ηράκλειο η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αναπληρώτρια τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, Ολυμπία Τελιγιορίδου, που ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι με το να καταργήσει τη δυνατότητα να έχουν άμκα πολίτες τρίτων χωρών που απασχολούνται ως εργάτες γης, επί της ουσίας τους έδιωξε μακριά από τη χώρα. Με την αλλαγή της κυβέρνησης θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι όλα αυτά άλλαξαν. Ότι καταργήθηκε ο ΆΜΚΑ από τους εργάτες γης και μάλιστα σε κρίση υγειονομική. Δεν μπορούσαν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί να έχουν ούτε την απαραίτητη υγειονομική ασφάλεια. Δυσκόλυψε η διαδικασία με τα έγγραφα, με το νόμο, με το 2021 και είναι καθαρά ιδεολογικό το θέμα. Για πρόβλημα με ιδεολογική χρειά και πάντως σε καμία περίπτωση πρόβλημα δίχως αιτία, όπως τώρα το παρουσιάζουν στελέχη της κυβέρνησης, χαρακτήρισε η κυρία Τελιγιορίδου την έλλειψη εργατικών χεριών, συμπληρώνοντας ότι απαιτείται ουσιαστικός χειρισμός και συγκεκριμένα μέτρα για να μην ερημώσουν οι αγροτικές περιοχές. Δεν θέλανε τους ανθρώπους αυτούς, γιατί θέλανε να ικανοποιήσουν το ακροδεξιό τους ακροατήριο και όλα αυτά που λέγανε προεκλογικά, και φτάσαμε στο σημείο αυτή τη στιγμή να μην υπάρχουν τα απαραίτητα εργατικά χέρια. Με αποτέλεσμα να μένουν καλλιέργειες ασυγκόμιστες, να μένουν εκτάσεις ακαλλιέργητες, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί, όχι βλέποντας και κάνοντας. Μη βλέποντας και μη κάνοντας. Την ίδια ώρα, η αναπληρώτρια τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων ξεκαθάρισε ότι με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και την έλλειψη ουσιαστικών μέτρων με φόντο της ανατιμήσεις από τον αγροτικό κλάδο κινδυνεύουν να αποχωρήσουν μαζικά και οι παραγωγοί, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την αγροτική οικονομία. Ο στόχος λοιπόν μιας πολιτείας που θέλει πράγματι να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα είναι να παράγει ασφαλή προϊόντα που θα μπορούν να παράγονται, γιατί θα κρατήσει τον κόσμο στην αγροτική δουλειά, γιατί αν δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα, θα φύγεις από το αγροτικό επάγγελμα. Γι' αυτό είναι ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος που ενέχει και τον κίνδυνο ενδεχόμενης επισητιστικής κρίσης. Και από την άλλη να προσελκύσεις νέους ανθρώπους, αλλά οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να ζουν με αξιοπρέπεια. Η κυρία Τελιγιορίδου βρίσκεται σε διήμερη περιοδία στο Ηράκλειο, όπου έχει επαφές με παραγωγούς και φορείς, ενώ θα πραγματοποιήσει και ομιλίες σε Αρχάνες και τον Πλάτανο Μεσαράς.